Συγγνώμη, αυτό είναι απέτηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Είτε άμμο μεταφέρεις, ναι, είτε καλύκι, και εμείς ορυκτότατο μεταφέρουμε από το λιμάνι που είναι καλύκι και δεν πρόκειται να κάνει σκόνη, πάντα τα σκεπάζουμε. Πάντα τα φορτηγά, οτιδήποτε υλικό χίδι μεταφέρονται, ναι, για να αποθευτούν σταξίματα στους δρόμους, όχι σταξίματα, σκόνες, διαρροές στους δρόμους, πρέπει να είναι καλυμμένα. Άμα πιάσει κάποιον στην εθνική οδό ένας τροχονόμος που μεταφέρει χώμα, άμμο, καλύκι, θα κάνει και θα του κόψει πρόστιμο. Δεν θα κοιτάξει μόνο το υπέρβαρο, πρέπει πάντα να έχουν και στάρι να κουβαλάει. Θα νομίνει, θα ρυπάνει το δρόμο με στάρι. Εδώ πέρα είναι απλά ζητήματα εφταξίας. Να μην οι κανονισμοί για τα εργοτάξια, πρέπει οτιδήποτε εργοτάξιο και να πλένει στις ρόδες των αυτοκινήτων, πρέπει να υπάρχει ένα στοιχειώδης σεβασμός προς το περιβάλλον. Αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα, οτιδήποτε υλικό και να μεταφέρεις. Και άμμο να μεταφέρεις. Είναι απέτηση αυτή και είναι τυποποιημένος όρος που μπαίνει και καλά κάνει και μπαίνει. Μάλιστα. Δεν είμαστε θέλετε... Γερμανία που έχει υγρό κλίμα, είμαστε Ελλάδα, ξηρό κλίμα και πρέπει να προστατεύουμε. Είναι ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα. Θέλετε να μου πείτε καταληκτικά ότι σε οποιαδήποτε μελέτη μεταφοράς οποιοδήποτε υλικού, αδρανούς υλικού, ακίνδυνου υλικού, αυτό ως υποσημείωση πρέπει να υπάρχει. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Ότι αν θα ψάξουν τώρα μελέτες για μεταφορά αδρανών υλικών, ακίνδυνων υλικών, αυτή η παράγραφος ενυπάρχει. Οπότε το δέχομαι. Σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο που γίνεται και που βγαίνει κάποια άδεια από νομαρχία, από περιφέρεια, από οπουδήποτε, ζητάνε να υπάρχουν τέτοιοι όροι. Και πρέπει να υπάρχουν και καλά κάνουν και ζητάνε. Ξηρό κλίμα έχουμε στην Ελλάδα. Να ακούμε τον κύριο Χαρακλιά. Συγγνώμη κύριε Χαρακλιά. Δώστε μου λίγη ένταση. Πρέπει να ακούω εγώ. Ωραία. Αχ, θα πρέπει να μιλάω πιο δυνατά. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Από εκεί και πέρα μπόρεσα και άκουσα ότι το εργοστάσιο όμως παράγει μπαταρίες. Όχι. Ναι, καλό, ακούγομαι. Δεν είπαμε ότι παράγει μπαταρίες. Είπαμε ότι από εκεί μεταφέρεται υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή, για την κατασκευή μπαταριών. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί στην αρχή, επειδή δεν είχα και καλή λήψη, παρεξήγησα και νόμισα ότι είπε η κυρία Σκουφά ότι παράγουμε μπαταρίες. Ωραία. Δυστυχώς στην Ελλάδα κανένας δεν παράγει πια μπαταρίες. Δυστυχώς. Κατά μία εκτίμηση είναι ορθό όπως το θέτετε, γιατί έτσι μας λείπουν αυτά που συνήθως ψάχνουμε να βρούμε για τη ζωή μας. Λοιπόν, παράγονται στην Ξάνθη, δεν είστε καλά πληροφορημένος κύριε. Θα μου επιτρέψετε κύριε Χαρακλιά. Ο Γερμανός και σταμάτησε να παράγει μπαταρίες αλκαλικές. Ναι, δεν μιλάμε ούτε για μπαταρίες αυτοκινήτων, ούτε για υποβρυχίων, ούτε για τίποτα. Α. Μιλάμε για τις αλκαλικές μπαταρίες που βάζουμε στα τραβιστοράκια, στα παιχνιδάκια. Και δυστυχώς ο Γερμανός, που ήταν ο μόνος πελάτης που είχαμε στην Ελλάδα, πριν από κάποια χρόνια σταμάτησε. Βέβαια απορροφούσε το 0,1% της παραγωγής μας. Το 99,9% και τώρα 100% δυστυχώς εξάγεται στην Τούρασεν, στη Βάρτα, σε όλους αυτούς τους γνωστούς. Η υπηρεσία, που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητάει για κάθε είδους έργο, για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, επαναλαμβάνω περιβαλλοντικοί όροι, όχι άδεια κατασκευής, συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που ζήτησε, τα είχε υπόψη και έχοντας υπόψη αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, κάθισε και ζητάει και απαιτεί ορισμένα τεχνικά στοιχεία. Στη συνέχεια μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει να γίνει και συγκεκριμένη κατασκευαστική μελέτη, όπου εκεί πέρα συγκεκριμένα θα ληφθούν και υπόψη άλλα στοιχεία. Αυτά είναι διαδικαστικά βέβαια, ας τα αφήσουμε. Το θέμα είναι ότι οι υπηρεσίες για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που έχουν υποκληθεί στη μελέτη, αναφορικά με τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής που παίρνουν την υπόψη, καθοδηγούν και σε ό,τι είδους μέτρα θα πάρει κάποιος. Από εκεί και πέρα, άμα είναι απόλυτα υγιές, άμα είναι σύμφωνο με την τελευταία λέξη της τέχνης και επιστήμης που συνηθίζουν κάποιοι να λένε, βεβαίως αυτές είναι οι αυστηρότερες προδιαγραφές που υπάρχουν. Και εδώ πέρα απαντάω εμέως και στο τρίτο ερώτημα, γιατί είναι λογικό το ερώτημα. Πολλές φορές μας το έχουν θέσει. Αυτή τη στιγμή είστε τόσο σίγουροι για το υλικό σας, που το χρησιμοποιείτε και ως έχει και επάνω κάνετε φυτεύσεις με το πανεπιστήμιο και αποδεικνύουν τόσο καλά τα αποτελέσματα. Γιατί κάθεστε και το κλείνετε, γιατί κάθεστε και το κάνετε κουσερβοκούτι. Και με είναι πανάκριβο, κύριε Χαρακλιά, να το πούμε και αυτό, και με πανάκριβο υλικό. Η κατασκευή είναι ακριβή. Έτσι. Γιατί αποφασίζετε να κάνετε τόσα εκατομμύρια ακριβή κατασκευή. Ωραία. Και η απάντηση είναι ότι και εμείς σαν εταιρεία και μάλιστα οι απονικών συμφερόντων που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία με το περιβάλλον και οι μέτοχοι επιμένουν να λαμβάνουν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα που υπάρχουν, που παρέχει και η νομοθεσία και η τέχνη και η επιστήμη.
Αυτά εδώ πέρα είναι, μας επιβάλλονται από τους μετόχους και από τις υπηρεσίες. Πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο υπάρχει για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, φόβοι, λογικοί φόβοι. Βάζεις εκεί πέρα ένα πράγμα. Πολύ σωστά ερώτηση η κυρία Μπέτη, αν δεν κάνω λάθος. Και ποιος μας εγγυάται? Μα γι' αυτό ακριβώς παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό εδώ πέρα δίνουμε εκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαμε να τη γλιτώσουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί έχουμε μια περιβαλλοντική ευθύνη, μια περιβαλλοντική ευαισθησία. Δεν είμαστε, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κανένας να μονοπολεί την περιβαλλοντική ευαισθησία. Και εμείς είμαστε εργαζόμενοι και αυτά που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο μας έχουν μάθει ότι δεν είναι μόνο το κέρδος και το χρήμα, είναι να προστατεύεις και το περιβάλλον. Αυτό τον όρκο δώσαμε όλοι όταν βγήκαμε είτε από πολυτεχνία είτε από πανεπιστήμια.